Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? 2-0 προηγείται ο Νίκος. Μία νίκη μακριά από το να εξασφαλίσει την παραμονή του στη Φάρμα. Είναι στο 2-0 και περιμένουμε να δούμε τη δοκιμασία για να δούμε αν θα αλλάξει το αποτέλεσμα ή αν θα νικήσει ο Νίκος για να φύγουμε, να πάμε σπίτι μας. Ώρα για αντεπίθεση από τη Σόνια και ενδεχομένως αυτή να είναι και η τελευταία δοκιμασία που θα χρειαστεί για σήμερα. Γι' αυτό πάμε ένα ζεστό χειροκρότημα για τους δύο μονομάχους. Περιμένω την τρίτη δοκιμασία τώρα, είναι ήδη 2-0. Θέλω να πιστεύω ότι το γυρίσει η Σόνια. Η δοκιμασία ονομάζεται τα λουκέτα. Είστε δεμένοι με κάποιες καρδάρες που αντιστοιχούν στο 40% του σωματικού σας βάρους. Εδώ μπροστά υπάρχουν 6 διαφορετικά κλειδιά. Πίσω στα κουτιά 3 μόνο λουκέτα. Πρέπει, σηκώνοντας το βάρος που σας δένει, να πηγαίνετε, να παίρνετε κλειδί, να επιστρέφετε και να ανοίξετε το ξύλινο κυβότιο. Μέσα υπάρχουν κάποιοι κύλινδροι. Παίρνετε έναν κάθε φορά και επιστρέφετε εδώ. Με την τσιμπίδα που υπάρχει στο πλάι, θέλουμε να βάλετε 5 κυλίνδρους, τον έναν πάνω στον άλλον. Αν αρχικά μας πέσουν, επιστρέφουμε να πάρουμε καινούριο κύλινδρο. 10 συνολικά έχετε. Αν και οι 10 βρεθούν εδώ, ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε αυτούς που ήδη έχουν πέσει. Όλα κατανοητά, Νικόλα? Ναι. Σόνια, κατανοητά? Ναι. Καλή επιτυχία και στους δύο. 3, 2, 1... Πρώτο κλειδί για τη Σόνια, πρώτο κλειδί και για τον Νίκο. Εδώ παίζει και λίγο ρόλο η τύχη. 6 τα κλειδιά, 3 τα λουκέτα. Πρέπει να δοκιμάσουν. Έλα, μπράβο. Πρώτο λουκέτο για τη Σόνια. Πρώτο σωστό κλειδί, η τύχη είναι με το μέρος μου. Λέω, Σόνια, όπα, τι γίνεται, το έχεις. Δεύτερο κλειδί για τον Νικόλα. Ο Μπεκράτα και στο σκηνή. Η Σόνια επιστρέφει. Σαν να την έχει τραβήξει λίγο το πόδι της. Μπράβο, πρώτο λουκέτο για τον Νικόλα. Τέτατο. Φύγε. Παίρνει λίγο φορά ο Νίκος. Και οι δύο μπαταρισμένοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ πέρα έχουμε χάσει δύναμη. Έχω πέσει αρκετά σε κιλά. 10 με 12 κιλά σε 15 μέρες είναι απίστευτο. Ανοίγει ο Νίκος το δεύτερο λουκέτο. Μένει ένα ακόμη. Λάθος επιλογή για τη Σόνια. Έχει ανοίξει μόνο ένα λουκέτο. Επιστρέφει ο Νίκος με κλειδί. Παίρνει κάποιες ανάσες, είναι λίγο μπροστά. Λάθος κλειδί. Παίρνει φόρα ο Νικόλας. Ρίχνει το κορμί του μπροστά. Παίρνει το πέμπτο του. Μπράβο, κλειδί. Σόνια. Άνοιξε η Σόνια ένα ακόμη λουκέτο. Μπράβο, ωραίο. Ο Νίκος ανοίγει το κουτί. Πέφτω, σηκώνομαι, πέφτω, σηκώνομαι. Εκείνη τη στιγμή δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς τι κάνω. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι δεν θέλω να τα παρατήσω. Τι χρειαζόμαστε? Να χτίσουμε ένα πυργάκι με 5 από αυτούς τους ξυλίνους κυλίνδρους. Ο Νίκος ξεκίνησε πρώτος να πάει στα τουβλάκια. Εγώ παρακαλώ να το πέσουν. Λίγο έτσι να ανέβει και η αυτοπεποίθηση της Σόνιας. Αλλά δεν ξέρω, πάει πολύ σταθερά η αλήθεια. Μπράβο, Νίκο. Ανοιχτό και το κουτί της Σόνιας. Μπράβο. Πάμε. Πήγε, πήγε. Το είναι. Εκεί, εκεί, εκεί. Τσιμπίδα. Εκεί, εκεί. Τσιμπίδα, τσιμπίδα. Παρέα ανάσα. Παρέα ανάσα. Σταθεροποιούνται. Το πιο δύσκολο στάδιο είναι όταν χρειάζεται να κρατήσω με τα χέρια μου το βάρος που έχω πίσω μου και να ισορροπώ τη ράβδο πάνω σε άλλη ράβδο. Το δεύτερο για τον Νικόλα. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, πουλ. Έχει ακόμα δρόμο. Δεύτερο κομμάτι και για τη Σόνια. Τρίτο για τον Νικόλα. Δώσε, δώσε, δώσε. Εκεί, 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 εκεί. Και οι δύο πολύ δυνατοί. Παρέα ανάσα πρώτα. Φτάνει ο Νικόλας. Βάζει προσεκτικά το τρίτο κομμάτι. Μπράβο, Νίκο. Πήρε αρκετό προβάδισμα ο Νίκος και φαινόταν ότι η Σόνια άρχισε να κουράζεται από το τράβημα και όσο πήγαινε αργούσε παραπάνω, οπότε το πλεονέκτημα μεγάλωνε. Μπράβο. Πολύ δύναμη από τον Νικόλα. 40% του βάρους τους τραβάνε κάθε φορά.
Πάρε μια ανάσα. Πολύ δύναμη και από τη Σόνια. Σωρόπησε. Τέταρτο κομμάτι για τον Νικόλα. Δεν πρέπει να πέσει ο πύργος. Κράτα. Πρόσεχε το χέρι σου. Μπράβο. Τέταρτο κομμάτι από τον Νικόλα. Κουλ, κουλ. Άστο, άστο. Παίρνει η ανάσα. Ηρέμησε λίγο. Προς το τέλος, οι ανάσες μου άρχισαν να τελειώνουν. Το βάρος έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά εκεί νομίζω παίζει ρόλο η ψυχή. Πολύ προσεκτικά η Σόνια βάζει το τρίτο κομμάτι. Τώρα. Μπράβο. Παίρνει φόρα ο Νικόλας. Και για να δούμε αν κάπου εδώ θα το τελειώσει. Βρες την ισορροπία σου. Πάτε καλά. Πάρε μια ανάσα. Μια ανάσα. Ωρε φίλε. Ισορρόπησε πρώτα, μην πας χωρίς να ισορροπήσεις. Τώρα έχει με τα ρίξεις, ρε. Κράτα αντίβαρο, κράτα αντίβαρο. Ωραίος. Μπράβο. Δεν πρέπει να πέσει. Μπράβο, ρε Νίκο. Τέλεια, τέλειος. Μπράβο, Σόνια. Παιδιά, μπράβο και στους δύο. Πολύ δύσκολο, μπράβο. Ήρθε 3-0 όπως ήθελα να έρθει. Σβήστηκαν όλα από μέσα μου. Εγώ το μόνο που ήθελα είναι να μην είναι εδώ πέρα και να μου χαλάει την ψυχολογία. Και ένιωσα ότι μπορώ να προχωρήσω στο παιχνίδι αρκετά. Μπράβο, ρε. Νιώθω ότι έδωσα το 100%. Νιώθω ότι δεν υποχώρησα καμία στιγμή. Και ας το σκέφτηκα και λέω, Σόνια, δεν το μπορείς αυτό. Δεν τα έβαλα κάτω. Προσπάθησα μέχρι την τελευταία μου ανάσα εκείνη τη στιγμή, την τελευταία μου κραυγή. Δεν είχα άλλο δύναμη, αυτή είναι η δύναμή μου και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δύσκολη, πολύ δύσκολη. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο. Με τον Νίκο δώσαμε τα χέρια μας. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου κάποιος που κάνει κάτι καλά να τον επιβραβεύω. Τα κατάφερε περίφημα. Πάλεψε και αυτός πάρα πολύ για τον εαυτό του και νομίζω δεν τον ενδιέφερε κιόλας αν έχει δίπλα του μια γυναίκα. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή έβαλε το 100%. Τρεις δοκιμασίες χρειάστηκαν συνολικά για να κριθεί το σημερινό αποτέλεσμα και η παραμονή στη Φάρμα, αλλά νομίζω ότι πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τον επίλογο, χρειαζόμαστε το πιο δυνατό μας χειροκρότημα για την προσπάθειά σας στην τελευταία δοκιμασία. Μπράβο, παιδιά! Λέγε, Νικόλα. Πολύ δύσκολο. Συνειδητοποίησα ότι μπορώ να πραγματικά με την ψυχή να κάνω πολλά πράγματα. Και πραγματικά σήμερα συνειδητοποίησα ότι μπορώ να παίξω με οποιονδήποτε εδώ μέσα. Σόνια. Είναι αρκετά δύσκολο. Μπράβο του. Είναι καλός μαχητής. Λοιπόν, μια πολύ δυνατή μάχη. Νομίζω ότι πολύ τίμια λύσατε τις διαφορές σας σε εισαγωγικά. Αγωνιστικά. Παρόλα αυτά, στο διαδικαστικό, Νίκο, πάμε να κόψουμε το τελευταίο σκηνή που κρατάει τη στάμνα της Σόνιας. Νικόλα, επιστρέφεις επάνω στην ομάδα σου. Ευτυχώς ή δυστυχώς, το κεφάλαιο Σόνια τελείωσε. Πιστεύω πως σήμερα μίλησε το αποτέλεσμα και το καταλάβαν όλοι. Αλλά εντάξει, δεν έπαιξε και με κανένα σοβαρό παίχτη ο Νίκος για να έχει ψηλά τον Αμανέ. Και με τους δύο που έπαιξε, ζορίστηκε να τους κερδίσει, άσχετα το ότι τους κέρδισε. Μπράβο, Νικόλα. Σε δηλώσεις, μπράβο, μια χαρά μου. Με χαιρετάνε όλα τα παιδιά, με αγκαλιάζουν. Η Λαρού τα ίδια και τα ίδια, όποτε βλέπει κάμερα το παίζει Snoop και τα λοιπά. Δεν με ενοχλεί, χαιρέτησα τους πράσινους και τελειώνει εκεί. Δεν μου αρέσει καθόλου που βλέπω τον Νίκο τόσο χαρούμενο. Στεναχωριέμαι πολύ για τη Σόνια, δεν ήταν για να φύγει τώρα. Είχε πολύ μέλλον μπροστά της. Νομίζω ότι εγκλωβίστηκε στα πιστεύω της και πήρε λάθος αποφάσεις. Σόνια, το μόνο σίγουρο είναι ότι έδωσες τον καλύτερο σου εαυτό. Έκανα ό,τι μπορούσα. Πώς ήταν αυτή η διαδρομή, σύντομη, αλλά χορταστική, γεμάτη. Χαίρομαι μόνο που δεν άλλαξα τίποτα από αυτά που σκεφτόμουν καθ' όλη τη διάρκεια που βρίσκομαι εδώ. Έχω πάρει κάτι πάρα πολύ ωραίο από αυτό το παιχνίδι και γνώρισα και τη Λαρού, εννοείται και τα υπόλοιπα κορίτσια. Είμαι πολύ τυχερή. Λαρού, για πες,
Σίγουρα μπράβο στον Νίκο καταρχήν και στα δύο παιδιά. Εντάξει, λυπάμαι πάρα πολύ που φεύγει η Σόνια. Ήταν το τελευταίο άτομο που θα ήθελα να φύγει από εδώ. Έχω έρθει αρκετά κοντά. Αλλά νιώθω τυχερή κι εγώ που τη γνώρισα, γιατί αν δεν είχα έρθει εδώ δεν θα την είχα γνωρίσει. Οπότε κρατάω αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό, γιατί θα τα λέμε έξω. Σίγουρα θα μου λείψει και στεναχωριέμαι, γιατί ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορώ να έχω στην καθημερινότητά μου όταν θα βγω από εδώ. Γιατί μένει στη Γερμανία. Σόνια, να σε ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ που μπήκες στη διαδικασία. Ήρθες, περάσαμε αυτό το διάστημα παρέα. Ελπίζω να ήταν μια εμπειρία από την οποία θα κρατήσεις μόνο τα καλά. Εννοείται. Και θα έχεις έτσι να μοιράζεσαι ιστορίες. Εννοείται. Θα έχετε χρόνο όταν καληνυχτιστούμε να χαιρετήσετε τη Σόνια. Εγώ να πω το εξής μόνο. Κρατήστε τη λέξη ζευγάρια για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση. Την αγάπη μου σε όλους. Σόνια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, αγαπή. Καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα θα είμαστε διάδες. Διάδες. Θα μπαίνουμε διάδες. Φιλάκια στο μαρινάκι σου. Φιλάκια στο μαρινάκι σου. Το πάλεψες πάρα πολύ. Ειλικρινά το πάλεψες πάρα πολύ, μπράβο. Δεν ξέρω. Πολύ δύσκολο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Πίσω αυτό που σου είπα, πίτσα. Η Σόνια χθες κάναμε μια συζήτηση. Είχε έρθει μέσα στο δωμάτιο και μου είπε ότι θέλει να βγάλω το δυναμισμό που έχω και να μην είμαι στην κουζίνα και θέλει να πάω μπροστά τα κορίτσια. Καλή επιστροφή. Δύναμη. Ψυχούλα δυνατή. Συνέχισε αυτά. Συγχαρητήρια. Και μπράβο σου. Και μπράβο σου που το πέτυχες. Μ' άρεσε που στήριξε αυτό που είπε εξ αρχής, ότι εγώ θα είμαι με τις γυναίκες, κάνω support γενικά και το είπε και το έκανε. Οπότε για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, εγώ αυτό κρατάω. Φίλα μου εσύ. Δεν με πειράζει, αλήθεια, δεν το μετανιώνω ούτε μία στιγμή. Αλλά δεν το μετανιώνω, αλήθεια. Χάρηκα πολύ που σε δώσει. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα που δεν είναι Σόνια, οι εντάσεις θα συνεχιστούν. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερα. Έχουμε πολύ πιο βαθύ πρόβλημα. Δεν ήταν το πρόβλημα η Σόνια. Να ξέρεις ότι έχω δώσει το όνομά σου στο κόκορα. Αλήθεια. 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 Γιατί το δικό μου. Τόσο έχεις από εδώ. Δεν μοιάζει με κανέναν. Είναι έτσι γεροδεμένος και ψηλός και περπατάει έτσι. Και λέω, παιδιά, ποιον σας θυμίζει. Να ξέρεις ότι ο κόκορας μας έχει το όνομά σου. Καλή επιστροφή. Αγάπη μεγάλη. Πάμε. Κοίτα, άμα κλάψεις, είσαι πολύ βλαμμένη. Πού είναι η Λαρού που ξέρω. Προσπάθησε να μην αλλάξεις. Προσπάθησε να θυμάσαι αυτό που σου είπα στο τέλος, ό,τι και να γίνει. Και μην είσαι ηλίθια σαν εμένα, μη ρισκάρεις τόσο πολύ. Είσαι ηλίθια με αυτό που έκανες σήμερα, αλήθεια. Αλήθεια, δεν το μετανιώνω ούτε τόσο. Ωραία, να χαμογελάς. Και να είσαι ανημένη με τα κορίτσια, σε παρακαλώ. Το υπόσχεσαι. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Ένα παιχνίδι είναι. Και η ζωή συνεχίζεται. Δύναμη εσύ. Με συγκίνησε η αλήθεια είναι. Δεν το περίμενα. Αλλά καταλάβαινα εκείνη τη στιγμή πώς νιώθει και πόση δύναμη χρειάζεται για να βγεις μπροστά κιόλας και να αντιμετωπίσεις τον οποιοδήποτε άντρα. Θέλει όντως τσαγανό για να το κάνεις αυτό. Αυτό το επεισόδιο θα το δούμε μαζί με την κόρη μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να την έχω δίπλα μου και να της εξηγήσω για ποιους λόγους το έκανα. Για να το καταλάβει ακόμα καλύτερα. Δεν με πειράζει που έχασα. Είμαι εντάξει γιατί μέχρι το τέλος η μαμά της Μαρίνας κράτησε αυτό που είχε πει στην αρχή. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα.